Για πρώτη φορά μετά από το 1981, ένα αμερικανικό υποβρύχιο μπήκε στα νερά της Κορέας και έφτασε στο λιμάνι της Μπουσάν. Το USS Kentucky κατηγορίας Ohio και με το παρατσούκλι Boomer έχει δυνατότητα εκτόξευσης πυρηνικών βαλιστικών πυράβλων. Η παρουσία του στην Νότια Κορέα είναι μια συμβολική επίδειξη δύναμης απέναντι στον επιθετικό γείτονα στο βορρά. Η Νότια Κορέα και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα απαντήσουν αποφασιστικά στις κλιμακούμενες πυρηνικές απειλές της Βόρειας Κορέας, τόσο μέσω της Συμβουλευτικής Ομάδας Πυρηνικών Όπλων, όσο και με τη συχνή ανάπτυξη στρατηγικών όπλων. Σε αυτά ανήκουν και τα υποβρύχια βαλιστικών πυράβλων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έστειλαν το υποβρύχιο ως απάντηση στις συνεχείς πυραυλικές δοκιμές της Βόρειας Κορέας. Στην πραγματικότητα, η παρουσία του USS Kentucky στη χώρα είναι περισσότερο συμβολική, καθώς χάνεται κάθε στοιχείο ευνηδιασμού, δεδομένου ότι το εν λόγω υποβρύχιο μπορεί να πλήξει στόχους από εξαιρετικά μεγάλη απόσταση και δεν χρειάζεται να είναι τόσο κοντά. Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για ιστορική απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών που θέλουν να περάσουν ξεκάθαρο μήνυμα αποτροπής στη Βόρεια Κορέα.